μεγάλο σαραϊκό ντέρμπι σήμερα. Πανσαραϊκό Σίκαρη και σπουδαία νίκη. Το μέσα που πούμε θρίαμβο για του Σικάρου. Πώ πήγε το παιχνίδι. Πού κρύθηκε ο αγώνα. Κρύθηκε, εντάξει, σίγουρα ένα ντέρμπι σε ίδια πόλη έχει πάρει την ιδιαιτερότητά του. Το μπασκετικό κοινό μίλαγε για αυτό το παιχνίδι. Εμείς πήγαμε συγκεντρωμένοι, δουλέψαμε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά δουλεύουμε στην προετοιμασία. Σήμερα συγκεκριμένα πράγματα στην άμυνα και στην επίθεση. Βγήκαμε πάρα πολύ συγκεντρωμένα από το πρώτο λεπτό. Ξέραμε ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει στόχο την άνοδο, που έχει καλούς παίκτες, πολλούς παίκτες. Δείχνει ότι έχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση επειδή στην έδρα της. Θέλαμε να μπούμε στο μάτι να μην μας επηρεάσει όλη αυτή η φιέστα, να το πούμε έτσι, του παθήματος για το Πανσεραϊκό. Από το πρώτο λεπτό ήμασταν συγκεντρωμένοι. Όσο ο Πανσεραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που μας πλησίασε στο σκορ, δείξαμε χαρακτήρα. Βγάλαμε παιχνίδια τα οποία τα δουλεύουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Ήμασταν εύστοχοι. Πηγαίναμε σε όλες τις μπάλες πρώτοι. Πιστεύω ήταν μια δίκαιη νίκη. Τώρα στο τέλος η διαφορά έφυγε. Εντάξει, και ο Πανσεραϊκός πιστεύω χαλάρωσε. Το παράτησε στο τέλος όταν φύγαμε με 10-12 πόντους και ήθελε κάτω από 4 λεπτά. Πιστεύω χαλάρωσε και ήρθε αυτή η διαφορά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είναι άλλη μια, η πρώτη νίκη για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμάς ο στόχος μας είναι τα παιδιά να χαιρόμαστε κάθε παιχνίδι, κάθε αγωνιστική, τη νέα χρονιά που ξεκινάει. Τα παιδιά τα οποία φέτος καλούμε να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους, να πάψουν να είναι από πρωταγωνιστές μάλλον και αντικαταστάτες, να γίνουν από συμπρωταγωνιστές, συγγνώμη, να γίνουν πρωταγωνιστές. Συνεχίζουμε, σημαντική νίκη μέχρι την επόμενη που είναι πάρα πολύ σημαντική που παίζουμε στην έδρα μας ουσιαστικά και τώρα είμαστε φιλοξενούμενοι. Περιμένετε, στον κόσμο μας που ήρθε και μας στήριξε σήμερα, παρόλο που παίζαμε εκτός έδρας, θα το πούμε έτσι, στους εαυτούς μας, στην ομάδα μας. Εγώ προσωπικά την αφιερώνω και στον πρόεδρο, γιατί φέτος το καλοκαίρι πέρασε η ομάδα έπεσε γάμα εθνική αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Τελικά φτιάξαμε μια ομάδα, την αφιερώνω στα παιδιά, στην προσπάθειά μας. Ανεβαίνει ο πύχης τώρα, δηλαδή ο στόχος μπορεί να μπει και πιο ψηλά. Όχι. Ο στόχος είναι, να το πω έτσι από την αρχή, έχω πει ότι ο στόχος είναι 26 παιχνίδια, 26 νίκες. Το οποίο αυτό σημαίνει ότι χτυπάμε για το πράγμα, αλλά να χτυπάμε κάθε παιχνίδι. Να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Σίγουρα με μια νίκη με τον Πανσεραϊκό, με ένα από τα φαβορί για να ανέβουν τα κατηγορία, σίγουρα και κάποιος μπορεί να στο μυαλό του να είναι ότι το Α έχουν τρομερή ομάδα κτλ. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι στην Αθήνα ξεκινήσαμε με 3 νικές και στο τέλος πέσαμε στην κατηγορία και σχετικά εύκολα. Συγκέντρωση, το επόμενο μάτσο, ο στόχος είναι το επόμενο παιχνίδι. Τι είναι το μέτα από το Ίκαρη. Σίγουρα, η Ίκαρη είναι παραδοσιακή Βαρκελόνη. Ωραία. Ό,τι και να γίνει είναι στην Βαρκελόνη, είναι η Βαρκελόνη και η Ισπανιόλ. Όσο η Βαρκελόνη να είναι χάλια, το Brad Name είναι η Βαρκελόνη στην πόλη. Σίγουρα ο Πανσεραϊκός κάνει μια προσπάθεια να ανέβει, να οργανωθεί, να φτάσει ψηλά, αλλά η Ίκαρη είναι η Ίκαρη.